Σημαντική οικονομική ανάσα είναι για τους κρεοπόλες οι αγορές του κόσμου για το Πάσχα. Στη Χαλκίδα η τροφοδοσία τους με αρνιά και κατσίκια γίνεται απευθείας από ντόπιους κτηνοτρόφους ώστε οι τιμές να μην εκτοξευθούν και γίνουν απλησίαστες για τον κόσμο. Φέτος, παρά το υψηλό κόστος στις ζωοτροφές και στα μεταφορικά, η τιμή στα αμνοερήφη αυξήθηκε κατά 15% περίπου. Η τιμή φέτος είναι στα 15-20% παραπάνω από πέρυσι. Μπορεί και περισσότερο σε άλλα αγροβολία, αλλά εμείς είμαστε από εδώ τοπικά, όσο μπορούμε κρατάμε την τιμή. Πόσο την κρατάτε? Είμαστε στο 12,60. Φέτος είναι πολύ πιο ακριβά τα πράγματα όπως όλα. Η τιμή την έχουμε περιορίσει στο κέρδος μας. Είναι στα 12,5 ευρώ που λέμε το αρνί και πέρσι ήταν στα 2 ευρώ πιο φθηνά. Η κίνηση έχει ξεκινήσει με τον κόσμο να προτιμά περισσότερο το αρνί σε κομμάτι παρά ολόκληρο. Παίρνουν πιο πολύ μισά αρνιά, μισά κατσίκια. Ολόκληρο, όχι τόσο. Μερικοί παίρνουν και ολόκληρα. Αλλά εδώ και 2 εβδομάδες έχουμε δώσει πάρα πολλά αρνιά, μισά, τέταρτα. Και ο κόσμος περιορίζεται, είναι όλα πιο ακριβά. Ο κόσμος δυσκολεύεται στο ολόκληρο, άμα είναι μεγάλο, γιατί σίγουρα το κόστος είναι τεράστιο σχέση με πέρυσι ή άλλες χρονιές. Και τα οικονομικά του, βέβαια, με πέρυσι είναι διαφορετικά του κόσμου. Δεν είναι τα ίδια. Είναι κομμάτια, ναι, είναι κομμάτια. Ναι. Πιο πολλά κομμάτια είναι φέτος. Σήμερα, υποθέτω σήμερα που ξεκινάνε οι πληρωμές. Ναι, εντάξει, κάποιοι έχουν κάνει τις παραγγελίες τους, αλλά από σήμερα που θα είναι πληρωμές. Σε σχέση με τα τοπικά, τα αμνοερήφια, όλα αυτά υπήρχαν πρόβλημα, υπήρχε επάρκεια, βρήκατε? Γιατί και οι ζωοτροφές είναι πολύ πλέον, η τιμή τους υψηλή, οπότε πώς είναι οι κτηνοτρόφοι, σε ποια κατάσταση τους βρήκατε? Η Εύβοια υπάρχει, έχει επάρκεια. Η επαρχία, μάλλον οι επαρχίες, γενικώς όλες οι επαρχίες. Στο κέντρο πιστεύω ότι έχουν πρόβλημα.